Σηκώθηκα, βασικά σηκώθηκα πριν λίγο, έφτιαξα καφέ και τώρα έχω κάτσει για να πιω τον καφέ μου. Ο Ίζη πριν λίγο έφυγε, πήγε να βρει έναν φίλο για να μας φέρει κάτι. Θα το δείτε ή ίσως ήδη το έχετε δει στην Κυριακάτικη εκπομπή. Βασικά όχι, σίγουρα θα το έχετε δει γιατί 2 η ώρα θα ανέβει αυτό το βίντεο. Οπότε ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένη, ελπίζω να μου αρέσει. Θα κάνω ίσως πρώτες εντυπώσεις για αυτό που θα αντικρίσω. Και σήμερα, αργότερα, λίγο αργότερα, θα σας δείξω κάτι που μου ήρθε από τη Θεσσαλονίκη και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για να γίνει αυτό το πράγμα. Ίσως να σας κάνω ένα sneak peek και... Περιμένετε. Αυτό εδώ μου ήρθε από Θεσσαλονίκη. Δεν σας φαίνεται έτσι λίγο εορταστικό? Θέλω να ευχαριστήσω την Άννα που μου το έστειλε, είμαστε και συνονόματες. Είναι πάρα πολύ γλυκιά, θα σας πω όμως περισσότερα για εκείνη αργότερα, που θα σας δείξω και το πακέτο και θα γίνει και κάτι άλλο. Λοιπόν, σήμερα το πρόγραμμα, παιδιά, έχει μαγείρεμα. Πρέπει να μαγειρέψω. Επίσης, περιμένω να με πάρει φίλη μου η Κατερίνα για να πάμε για ένα καφέ. Και πρέπει να βρω θέματα για την Κυριακάτικη εκπομπή. Και ναι, δεν έχω κάτσει να ψάξω τίποτα, δυστυχώς, και πρέπει μετά να τη γυρίσουμε την εκπομπή και μετά να στολίσουμε. Οπότε σήμερα θα δείτε και λίγο backstage για το πώς γυρίζουμε την Κυριακάτικη εκπομπή μας. Πάω να πιω λίγο καφέ και επιστρέφω. Ξεκινάω το μαγείρεμα γιατί σε λίγο θα γυρίσει ο Ίζη και εντάξει, έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε, οπότε πρέπει να ξεκινήσω σιγά σιγά για να τελειώνω. Να φάμε, γιατί η ώρα σε λίγο πάει 1:30, δεν έχω δει καν την ώρα. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε γιατί κοιμόμαστε πολύ αργά πλέον, ειδικά και εγώ με το editing και αυτά μου παίρνει αρκετή ωρίτσα μέχρι να... Είμαι 100% κομπλέ για να το ανεβάσω. Και τώρα, επειδή έχω χαζέψει αρκετή ώρα πάλι στο YouTube, έβλεπα τη Miss Madden, το vlog μας της. Μου αρέσει πάρα πολύ το vlog μας της. Τρελαίνομαι πραγματικά. Πάω τώρα να μαγειρέψω και επιστρέφω. Could swear it's been 700 degrees in here since you came in. Φάγαμε το υπερτέλειο φαγητό φυσικά που έφτιαξα, μακαρόνια με κιμά όπως είδατε. Ο Ίζη ανέβασε ένα βίντεο τώρα και δεν πάει τόσο καλά, ενώ ήταν χιουμοριστικό υποτίθεται, αλλά για κάποιο λόγο δεν το πιάσατε. Εν τω μεταξύ είναι πιο ωραίο από το άλλο που θα βγει, δεν ξέρω γιατί δεν σας άρεσε, φυσικά κάνει πλάκα, νομίζω φαίνεται. Anyway, θέλω να σας δείξω κάτι, ήρθε ο courier, σήμερα όλα πακετάκια μου έρχονται. Πέρα από το πακέτο που μου στείλει η Άννα από τη Θεσσαλονίκη, που θα σας το δείξω σε λιγάκι, μου ήρθε, κάθισα να σας δείξω, αυτό εδώ από τα Sephora. Είχα κάνει μια παραγγελία όταν ήταν Black Friday και μου ήρθε μετά από μια εβδομάδα για κάποιο λόγο. Anyway, δεν πειράζει. Μην το βλέπετε έτσι μεγάλο, το βλέπετε? Μην το βλέπετε έτσι μεγάλο. Θα σας δείξω αμέσως τι έχει μέσα. Και θα δείτε ότι για ποιο λόγο το βάλαν σε τόσο μεγάλο κουτί, δεν ξέρω. Κράτα το κάνω μου. Εγώ. Άντε, κάνω. Μην δείχνεις εδώ. Δεν δείχνω τίποτα. Ωραία. Κοίτα. Yay. Τι είναι αυτό, θα το δούμε. Η απόδειξη. Να το. Αυτό είναι. Αυτό ήταν σε ολόκληρο αυτό. Τέλεια. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Οπότε κρατάω αυτό για να το ανοίξω. Αυτό τι είναι. Απόδειξη. Θα την κρατήσουμε. Αυτό τι είναι, ρε παιδιά, σακούλα. Δωράκι σου κάνανε. Μια σακούλα. Τι φάση. Για να κάνω τα ψώνια μου. Τι είναι αυτό. Νεσεσέρ και καλά για να βάζω αυτά τα υπερτέλεια που πήρα. Ναι, κοίτα ένα νεσεσέρ. Πλαστικό τελείως, τι φάση. Σε φορά μπορείς να κάνεις και καλύτερα πράγματα, θαρώ. Είναι και χαλασμένο. Anyway, δεν πειράζει γιατί ήθελα να πάρω αυτά. Σου παίρνω την κάμερα, Ίζη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είχα κάνει μια παραγγελία στα Black Friday. Για αρχή είχα πάει στο κατάστημα. Ήθελα να πάρω δύο προϊόντα βασικά για τα φρύδια. Γιατί
Ζήτησα τη συμβουλή σας στα σανταράκια και από τότε του έχω δώσει και έχει καταλάβει για τα φρύδια μου. Έκατσα, λοιπόν, για να μην κουράζομαι. Ήταν να πάω να πάρω λοιπόν ένα πράγμα για τα φρύδια, το μολύβι της Benefit, το brow, goofy brow, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, πόσο σχετική. Anyway, και βλέπω στο site τους ότι έχει και της Anastasia το Beverly Hills, το οποίο γίνεται στην Αμερική χαμούλης με αυτό το... για τα φρύδια. Και λέω, το θέλω. Εν τω μεταξύ, by the way, αυτό είναι πιο φθηνό της Anastasia από της Benefit. Αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση. Και έχω σκέφτομαι βασικά να κάνω σχετικό βίντεο με αυτό, ένα tutorial. Πείτε μου από κάτω αν θέλετε να το δούμε. Να κάνω το ένα φρύδι μου δηλαδή με το ένα, της Benefit και το άλλο με της Anastasia. Πείτε μου από κάτω αν θέλετε, κορίτσια. Κορίτσια! Οπότε τώρα θα σας δείξω, πάμε μαζί να το ανοίξουμε. Μισό. Με ένα χέρι πάλι. Ο Ιζή έχει δουλειά. Σε φορά. Και παιδιά, έχω πάθει πλάκα. Τελικά μου στείλανε πέρα από το τσαντάκι αυτό το, που δεν ξέρω τι είναι, ένα δώρο, ένα δειγματάκι από την Roller Last, την οποία ήθελα να τη δοκιμάσω κιόλας. Να το λέει δώρο. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, σε φορά. Για να δούμε. Λλοιπόν, πήρα αυτό εδώ, το Goof Proof Brow Pencil. Το πήρα στο νούμερο 5, γιατί εγώ μένα είναι και σκούρο το φρύδι μου. Και της Anastasia Beverly Hills, το Browies. Στο νούμερο 6 νομίζω, όχι, στο medium brown. Τώρα θα πάω να κάτσω, να βρω μερικά θέματα για την εκπομπή που θα κάνουμε σε λίγο, την Κυριακάτικη, που εσείς την έχετε δει. Οπότε ναι, πάω να βρω τα θέματα και τα λέμε μετά. Παιδιά, δεν μπορώ να βρω ούτε ένα άρθρο. Εν τω μεταξύ διαβάζω τα σχόλιά σας στο YouTube και είναι τόσο τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Και ειδικά σε αυτό το βίντεο που δεν υπήρχε ο Easy, οπότε... Κάναμε μια μέρα χωρίς τον Easy! Δεν σνομπάρεις! Όχι, απλά εδώ λέω ότι και μια μέρα χωρίς εσένα δεν είναι κακό. Μόλις μπήκα στο vlog σου, Άννα. Λίγο τσίπα. Τι θα κάνεις γι' αυτό? Θα σε κόψω. Τίποτα, δεν μπορώ. Γαμώτε. Ξέχασες εσύ κάνεις αυτά τα βίντεο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω άμα βλέπετε ότι ίσως είναι λίγο διαφορετικά τα φρύδια μου από πριν, από το προηγούμενο πλάνο. Γιατί πήγα και τα έφτιαξα λίγο. Βασικά, τσέκαρα να δω το χρώμα και ναι. Εν τω μεταξύ, ίσως έβγαλα και το πόρισμά μου για το ποιο μου αρέσει καλύτερα από το λίγο που το είδα. Ναι. Αλλά επειδή τα φαινόμενα πατούν και οι γρήγορες γνώμες δεν είναι καλές, θα το δω στην πράξη όταν τα φτιάξω. Easy! Τι! Τι κάνεις! Ενοχλούμε από σένα! Εγώ φταίω που σου μιλάω. Το ξέρω. Παιδιά! Ξαναγύρισα. Σε λίγο θα στολίσουμε με τον Easy. Αλλά πριν στολίσουμε, λέω θα στολίσουμε στη γωνίτσα του. Του την έκλεψα. Λοιπόν, πριν στολίσουμε, ήρθε η ώρα. Είναι πολύ κοντή! Ήρθε η ώρα. Δεν είμαι εγώ πολύ κοντή, αυτός είναι πολύ ψηλός. Έλεος, μην τα ξαναλέμε και επίσης πάω πολύ πίσω. Αλλά δώστε λίγο προσοχή σε αυτό εδώ το σημείο. Πριν στολίσουμε, θα ανοίξουμε το πακέτο που μας έστειλε η Άννα. Μου έστειλε η Άννα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό εδώ, που είναι πάρα πολύ ωραίο και πραγματικά δεν ξέρω τι θέλω να το ανοίξω. Μου αρέσει πολύ το περιτύλιγμα. Τι σ' αρέσει? Easy, σ' αρέσει το περιτύλιγμα? Όχι. Άννα, μην τον ακούς. Είναι χαζό, έχει περίοδο. Ανοίγω λοιπόν το περιτύλιγμα. Άστο ρε Άννα, χάρια. Κοίτα τι κάνουμε. Κοίτα τι κάνουμε, λοιπόν. Βάζουμε το δαχτυλάκι μας εδώ, we penetrate it, που λέει και η γιαγιά μου, και μετά πηγαίνουμε. Το σκίζουμε. Ο Ιστος. Άννα, κοιτάξτε, έχει κάνει από πάνω αυτό. Η Άννα, πριν ξεκινήσουμε να σας λέω, κάτσε λίγο, έχει μια σελίδα στο Facebook, η οποία λέγεται Handmade Zouef Bar, θα σας το αφήσω από κάτω στο description box, η οποία κάνει χειροποίητα στολίδια. Κορίτσια, δώστε λίγο προσοχή εδώ όμως. Τώρα για αυτή τη σεζόν, για τα Χριστούγεννα, κάνει χειροποίητα
Στολίδια. Μετά τα Χριστούγεννα θα κάνει χειροποίητες τσάντες. Κορίτσι, να πάτε να κάνετε like στη σελίδα της, γιατί μου έδωσε μια ιδέα από τι θα κάνει και είναι τέλειες. Λοιπόν, Άννα, ας ανοίξουμε το πακέτο σου, Άννα. Το έχει κλείσει πάρα πολύ καλά. Ιζή, φέρε το ψαλίδι σου, το μαχαίρι σου. Okay. Λοιπόν, η Άννα έχει στείλει τα στολίδια που ήταν να μου στείλει. Για το δέντρο. Ναι, για το δέντρο μας, Ιζή. Πόσες σακούλες είναι αυτές. Θα σου πω πόσες σακούλες είναι. Είμαι κι εγώ. Εδώ, ο πάγκος της Άννας. Έλα ρε Άννα, τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά, τα οποία... Θα κάνει κανένα giveaway ρε Άννα. Θα κάνω giveaway και σταμάτα να σποιλάρεις, φύγε από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, θα γίνει giveaway στη στολίδια. Τώρα θα σας τα δείξω. Η Άννα μου έστειλε για μένα και για το δεντράκι μας μαζί με τον Ιζή, αλλά έστειλε και για δύο τυχερούς από εσάς, ώστε να κερδίσετε από 12 στολιδάκια. Δηλαδή 12 ο ένας, 12 ο άλλος. Δεν είναι σαν να είναι σε τηλεοπτική τηλεόραση. Σε τηλεοπ... What? Ιζή, φύγε, θα λένε από κάτω σχόλιο ότι κάνουμε τηλεόραση εδώ πέρα. Είναι και το Κυριακάτικο τώρα που έγινε το πρωί. Τηλεμάρκετινγκ. Τηλεμάρκετινγκ. Παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το στόλισμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν θέλω να τα ανοίξω. Άνοιξε το, Άννα. Όχι. Καλά, αυτά τα αφήνω στην άκρη γιατί είναι δικά σας και θα ανοίξω τώρα τα δικά μου. Θα ανοίξω το δικό μου. Δεν θέλω να το ανοίξω και να το χαλάσω. Πείς το ρε, Άννα, για να δούμε τι είναι. Άντε, εγώ θα κάνω το τρολοκόμεντ εδώ πέρα. Αργείς, Άννα. Έρα μου το καλά. Σκείς το, Άννα, τελείωνε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι όλα χειροποίητα, παιδιά. Κοιτάξτε ένα δεντράκι. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται ωραία. Μια καρδούλα. Έλα, Ιζή. Σε βοηθάω, Άννα. Μια καρδούλα. Α, είναι ωραία αυτά. Είναι πολύ ωραία, παιδιά, πραγματικά, και είναι και χειροποίητα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πάμε. Και μια ποτούλα. Και μια καρδούλα πάλι, και γενικά έχει διάφορα τέτοια. Μόνο κόκκινα είναι. Σε μένα είναι μόνο κόκκινα, αλλά εσείς έχετε την ευκαιρία να έχετε και σε διάφορα άλλα σχεδιάκια, όπως γκρι. Έλα, Άννα, τώρα που τα έδειξες. Ναι. Πάρε και τα δωράκια και πες πόσα είναι και θα κερδίσουν και τι πρέπει να κάνω για να κερδίσουν. Σου μιλάει ο βετεράνος τώρα, ο YouTuber. Ο βετεράνος YouTuber. Για να το κερδίσετε αυτά θα πρέπει. Εντάξει, τώρα που μάθαμε... Περίμενε και κάτι άλλο. Πώς. Κορίτσια, έχετε το νου σας, μόλις τελειώσει τα Χριστούγεννα, η Άννα θα ξεκινήσει να βγάζει τσάντες. Πάμε να στολίσουμε, Ιζή. Πάμε. Πρώτα αυτά θα βάλουμε. Yeah. Στόλισμα δέντρου, στόλισμα δέντρου, στόλισμα δέντρου. Ναι, έτσι είσαι. Έλα εδώ, πάρ' το και κάνε εσύ το δέντρο. Γεια. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of τελειώσαμε. Θέλει να σας δείξω το δέντρο. Δεν το βλέπετε, είμαι εγώ μπροστά. Θα σας το δείξω. 3, 2, 1. Καλά, τα στολίδια της Άννας που μου έστειλε είναι τέλεια. Πραγματικά, μπείτε να κερδίσετε στο giveaway. Είναι καταπληκτικά. Ιζή, πες τη γνώμη σου κι εσύ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι υπερφυσικά ωραία. Τρελάθηκα, ναι, τρελάθηκα. Κοιτάξτε, παιδιά, τι όμορφα. Εσείς θα έχετε. Η Άννα, ξέχασα να σας πω ότι μου έστειλε και κάποια έξτρα γκρι που είναι πάρα πολύ ωραία. Και της είπα να βάλει και σε εσάς έξτρα γκρι. Οι καρδούλες είναι τέλειες, εντάξει. Και.
Κοιτάξτε τι έκανε, παιδιά, είναι τρελαμένη. Ένα χελιδονάκι από το intro. Δεν είναι τέλειο? Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα δωράκια σου και ευχαριστώ πάρα πολύ που έστειλες δωράκια και για τους συνδρομητές μου. Anyway, θα σας αφήσω τους όρους για το giveaway και από κάτω για να πάτε να το τσεκάρετε, να είστε 100% σίγουροι. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε γύρισμα για το όμορφη μου ημέρα που θα βγει αύριο. Βασικά, το έχετε δει ήδη. Οπότε ναι, θα δείτε μερικά backstage και μετά θα σας αφήσω γρήγορα να πάω να κάνω το editing, γιατί ήδη η ώρα είναι 9.30 το βράδυ. Πλέον από πίσω μας background έχουμε το δεντράκι μας. Ο Ιζι εδώ ετοιμάζεται, πίνει και καλά τον καφέ του. Αργήσαμε πάρα πολύ να κάνουμε καφές. Ναι, αργήσαμε πάρα πολύ να κάνουμε το βίντεο σήμερα. Είναι πρωί, τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ίσως είναι και καλύτερο που το κάνουμε τέτοια ώρα, γιατί είμαστε λίγο πιο κοντά σε εσάς που θα ξυπνήσετε για να δείτε αυτό το βίντεο. Υπολογιστής έτοιμος και τα φώτα, κάμερες. Παντόφλα. Παντόφλα. Και ξεκινάμε. Πάμε. Παιδιά, μόλις τελειώσαμε το γύρισμα για την όμορφη μου μέρα εδώ με τον Ίζι. Η ώρα είναι 11:31 το βράδυ. 11:31 το βράδυ. Μόλις τελειώσαμε. Παιδιά, η όμορφη μου μέρα ανεβαίνει 10 το πρωί. Πρέπει να το φτιάξω εδώ και να ανέβει, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ποιο μιλάει, έχω να κάνω τόσα clips editing. Εσύ να δει η ώρα ανεβαίνει. Εμένα ανεβαίνει 10 το πρωί. Fuck. Θέλω να τελειώνω όμως, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Γεια, καλή από μένα. Λοιπόν, παιδιά, και εγώ σας χαιρετάω. Τα λέμε αύριο. Μην ξεχάσετε το giveaway. Σε 2 μέρες θα ανακοινωθούν οι νικητές. 2 μέρες. Όχι στο επόμενο, στο αυριανό, στο μεθεπόμενο. Οπότε τα λέμε αύριο.